Λέγομαι Αλέκος Κομιτόπουλος και εγώ έρθω στην Ελλάδα εις ταλέντο για να καταπλήξω τον κόσμο με το κορμί μου. Το σοου που θα παρουσιάσω απόψε, το παρουσιάζω σε λίγους φίλους και σε ιδιωτικές στιγμές. Τώρα όμως θέλω να το δείξω και δημοσίως. Δεν θέλω να δώσω παραπάνω στοιχεία για αυτό που θα κάνω σήμερα. Ένα όμως είναι σίγουρο. Θα καταπλήξω τον κόσμο με το κορμί μου. Καλησπέρα. Εσύ δεν τα έχεις ξαναδεί αυτά, αλλά είναι πολύ συνηθισμένα φαινόμενα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι θα μας κάνετε ακριβώς? Έχω έρθει να κάνω ένα πρωτοποριακό σοου που δεν έχει γίνει πουθενά στον κόσμο. Αυτό το σοου το έχω κάνει με την κοπελιά μου. Ήταν πριν κοπελιά ή έγινε μετά το σοου? Όχι, μετά το σοου έφυγε. Έφυγε μετά. Τι θα δούμε ρε παιδιά? Τι θα κάνει πείτε μου. Ωραία μαλλιά πάντως. Εδώ καλά. Είναι σαν λιλιπούτιο Σαμψόν, ρε παιδιά. Κι άλλο σόβρακο, χωράει. Ένας τώρα έβγαλε. Δεύτερο. Δεν σ' αρέσει αυτό το κορμί. Βαγγέλη, έλα, έλα. Τέσσερα. Βαγγέλη. Τέλειωσε από την καταλάβαμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Έξι σόβρακα και σλιπάκια έφυγαν. Και έμεινε το έβδομο. Μοιράζει τη βραχιά. Βλέπετε με τι σεμνότητα με το μπουρνούζι σας μπορείτε να βάλετε λιγάκι. Κολλάζετε την κυρία Μανολίδη, βάλτε ένα μπουρνούζι. Έλα, δεν το αντέχει. Λοιπόν, θέλω να ακούσω καταρχάς την κυρία που πρώτη θέλησε να μας στερήσει αυτό το ωραίο θέαμα και την τελική αποκάλυψη που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Παρακαλώ. Το ξεβράκωμα είναι θέαμα. Ήτανε αρχαιοελληνική κατατομή. Είναι τέχνη το στριπτής, κυρία Μανολίδου. Όλο αυτό το πράγμα έρχεται από πολύ μακριά. Οι στάσεις που έπαιρνε παρέπεπαν σε κλασικούς γλύπτες. Κοίτα. Πόσα απίδια πιάνει ο σάκος. Πόσα τι? Απίδια πιάνει ο σάκος. Εγώ, επειδή προέρχομαι από ένα χώρο που η αισθητική παίζει μεγάλο ρόλο, δεν μπορώ να συγχωρήσω το να μην είσαι μαυρισμένος σε όλα τα σημεία του σώματος. Συγγνώμη, ναι, έχετε δίκιο. Αυτό έχετε με πείραξε, δίκιο. Πάνω έχετε απ' όλα. Έχετε δίκιο. Όχι, αυτό που λέει. Ήταν ατόπιμο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν μπορώ να το περάσω. Από σένα δεν το περίμενα ποτέ αυτό, Βαγγέλη. Βαγγέλη, τι είδες? Καλά, αυτός είναι καινούριος. Δεν ξέρει ακόμα. Εσύ. Κάτσε. Εσύ. Νομίζω ότι το έχεις παρεξηγήσει. Υπάρχει και ένα συμβολισμός, νομίζω που είναι σαφής ο συμβολισμός, που έχει σχέση με τις εξελίξεις στη χώρα μας, ότι μας πήραν τα σόβρακα. Α, είναι το βαθύτερο νόημα. Βεβαίως, ο άνθρωπος, αυτό δεν είχε στο μυαλό σου. Βεβαίως. Δεν ήταν ένα απλό σεξουαλικό υπονοούμενο. Όχι, όχι, ήταν πολιτικό το σοου, βέβαια. Μπράβο. Αλλά στο τέλος ο ελληνισμός παραμένει όρθιος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Γεια σας. Δεν ψηφίσαμε. Θα ψηφίσουμε. Όχι, όχι. Εγώ ψηφίζω ναι. Όχι. Εγώ ψηφίζω ναι. Όχι. Εγώ ψηφίζω ναι. Όχι. Εγώ ψηφίζω ναι. Όχι. Όχι. Χάρη. Όχι. Χάρη. Χάρη. Κλείστε το λίγο. Ρε Μούργο, θα μαυρίσει την άλλη φορά. Βεβαίως, ναι. Κατράμι. Κατράμι. Παντού. Όχι, χάρη. Σε περιμένω την άλλη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Μαυρούλη. Μαυρισμένο μου. Τα πήραμε όλα.
Παρακαλώ, έλα εδώ να τα πούμε τώρα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πράγματι πρωτότυπο. Ναι. Και είχε και ένα πολιτικό μήνυμα όπως ακούσαμε. Ναι, βεβαίως. Δεν το συνέλαβα. Και τα εσόρουκα. Τα σόβρακα. Με την κρίση, ναι, και τα σόβρακα και τα σπριν και εδώ πέρα τα πάτε. Όλα. Τι να κάνουμε, κύριε Φερετίνο. Συγχαρητήρια την άλλη φορά, φαντάζομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάτι αντίστοιχο, έτσι. Να είστε καλά. Και μαυρισμένος, όπως είπε ο Χάρης.